Στα Γιάννενα θα βρεθεί την Παρασκευή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη θα είναι σύντομη και τα Γιάννενα είναι ένας από τους σταθμούς του, καθώς πιο πριν θα έχει βρεθεί στη Φιλιππιάδα. Η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη για την περασμένη Δευτέρα και περιελάμβανε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Μαβίλη. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να γίνει ομιλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί λοιπόν την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πάργης, όπου θα συνομιλήσει με πολίτες. Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Δωρής Τζαρούχης, ρωτήθηκε για την έλευση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για τα μηνύματα που λαμβάνουν εν ώψη των εκλογών της 25 Ιουνίου. Την Παρασκευή στα Γιάννενα, 12 η ώρα στην πλατεία Πάργης, θα ξεκινήσει από Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και θα έρθει εδώ την. Είχαμε αναβάλει την προηγούμενη Παρασκευή την εκδήλωση λόγω καιρού. Οπότε βρέθηκε η ημερομηνία κατάλληλη. Θεωρούμε το μεσημέρι θα. Και ο καιρός θα επιτρέψει, θα μιλήσει ανοιχτά στην πλατεία Πάργης. Είμαστε ικανοποιημένοι με την αποδοχή του κόσμου, των πολιτών. Πιστεύω ότι θα πάμε όλα καλά. Πολυγόρη είναι η επίσκεψη, μόνο αυτός είναι ο σταθμός, δεν έχει κάτι άλλο. Όχι, όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Και επίσης την Παρασκευή υπάρχει και το άλλο κλιμάκιο με τον κύριο Κυρανάκη και τον κύριο Χαρδαλιά, όπου θα επισκεφθούμε και κάποιες άλλες περιοχές του νομού. Κόριτσα, Μέτσοβο, Χρυσοβίτσα, Κατσικά, εδώ για ένα πόλη και θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενώπιση των εκλογών της 25 Ιουνίου για τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Ιωνίνο. Τα μηνύματα που παίρνετε? Θετικότατα. Πιστεύω θα πάμε ακόμα καλύτερα. Διότι έχουμε τη δύναμη και το θάρρος να κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια, διότι ό,τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά το υλοποιήσαμε μέχρι κερίας και γι' αυτό και ζητάμε και τώρα τη στήριξη ανοιχτά, διότι δεσμευόμαστε ό,τι λέμε προεκλογικά να το υλοποιούμε με την εκλογικά.